παρέα με την Τζίνα Δαβιλά. Μόνο στον Παλμό 99,5 και 105,6. Καλό μεσημέρι από την εκπομπή Πρόσωπα και Τραγούδια του Παλμού 99,5 και 105,6, σήμερα 20 Ιουνίου του 2017, με τον Κώστα Φουντουλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Τζίνα Δαβιλά στην επιμέλεια της εκπομπής, τους δροσουλίτες από την οδό Αλεξάνδρου Διακού 5 στο κέντρο της πόλης Ρόδο, απέναντι από το θαυμάσιο ροδιακό κήπο στο ιστορικό Θέρμε, και λίγο κρασί, λίγο θάλασσα από την Ακτήμια Ούλη στον αριθμό 42 και 77074, ο τηλεφωνικός αριθμός για να ζήσετε, να ζήσετε το νησί πάνω σε ένα άλλο νησί. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη, νιώθουμε ότι ψηλώνουμε αρκετά, για να μην πω πολύ και φανώ υπερβολική, επειδή φιλοξενούμε στο στούντιο έναν θαυμάσιο εικαστικό και έναν ακόμα πιο ωραίο άνθρωπο. Ο κύριος Παύλος Σάμιος βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Παλμού. Καλώς ήρθατε, κύριε Σάμια. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και για το γεγονός ότι είστε μαζί μας, και εξ αφορμής του γεγονότος ότι την Παρασκευή εγκαινιάστηκε στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου η έκθεσή σας, που αφορά σε θάλασσα, στο βυθό, στις μνήμες, στα χρώματα. Είναι μια μεγάλη έκθεση. Έχω φέρει 66 έργα συγκεκριμένα, για να έχει έτσι μπόλικα, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος. Mm-hmm. Και αποτελείται από τρεις διαφορετικές ενότητες των τελευταίων, ας πούμε, 10 ετών. Και η κάθε μια ενότητα έχει να κάνει με κάποιο θέμα. Ξεκινάει μια ενότητα με την αρχαία Ελλάδα, ίσως και πιο παλιά, από τα κυκλαδικά ειδόλια, όπου τα βάζω σιγά σιγά στις γυναικείες μορφές, ας πούμε, της Αφροδίτης μέχρι τη σημερινή Ελλάδα, μέχρι νέες μορφές, και κάνω διάφορες συνθέσεις ώστε να φανεί ότι τελικά το παλιό και το καινούριο, εάν το δεις μέσα από μια εικόνα ζωγραφισμένη, δεν έχουν απόσταση. Αυτή η ιδέα μου είχε έρθει μια μέρα που έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία στο κομπιούτερ, και στην οθόνη μου είχα αριστερά ένα κυκλαδικό, στη μέση την Αφροδίτη της Μήλου, και δεξιά είχα τα μοντέλα τα δικά μου. Και συνειδητοποίησα μέσα στην οθόνη ότι ο χρόνος χάνεται. Η εικόνα από μόνη της μιλάει, χωρίς να το δούμε λίγο σαν κολλάζ, σαν μια κατάσταση που παίρνεις ένα πράγμα και το κολλάζ. Πήρε μια άλλη σημασία. Εκείνη την ώρα μου έδωσε μια ιδέα, και αυτή την ιδέα την δούλεψα και έχω φέρει αρκετά έργα από αυτά. Αυτή η ιδέα προχώρησε μετά και μπήκα και στα ατελιέ των μεγάλων ζωγράφων, των αναγεννησιακών, των Γάλλων επίσης. Και εκεί που έχω, ας πούμε, ζωγραφίσει πίσω του Τιτσιάνο, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο γυμνό, μπροστά παρουσιάζω ένα δικό μου γυμνό, σημερινό. Και βλέπεις, ας πούμε, τη σχέση ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Και στέκονται πραγματικά πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν ενοχλεί το ένα το άλλο, δεν κλέβει την παράσταση το ένα από το άλλο. Ίσα-ίσα που και τα δύο μαζί μιλάνε για την ομορφιά της γυναίκας. Υπάρχει μια ισορροπία στα έργα σας. Και χρωματική ισορροπία, αλλά μιλούν από μόνα τους, με αποτέλεσμα να μας κάνετε κοινωνούς σε όλο το μεγαλείο της δημιουργίας σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με δάσκαλο τον Μόραλι και τον Νικολάου στη Σχολή Κατών Τεχνών, επέμεναν πάρα πολύ και μάθαμε πάρα πολλά για το θέμα της σύνθεσης. Και αυτό από τι? Περιδιαβάζοντας τα μουσεία και μελετώντας πώς σχεδίαζαν οι αρχαίοι. Είναι φοβερό μάθημα να μπορέσεις να εισχωρήσεις μέσα σε μια αρχαία σύνθεση από ένα ανάγλυφο, να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς οι μορφές,
είναι μια γεωμετρία η οποία υπάρχει από πίσω και αυτή η γεωμετρία είναι αυτή που δίνει τελικά την καλή σύνθεση. Το χρώμα βέβαια είναι πιο προσωπική ευαισθησία mm-hmm. από τον κάθε καλλιτέχνη. Ο χρόνος τι ρόλο παίζει στα έργα σας, γιατί εσείς ισορροπείτε και το χρόνο. Το φοβάστε το χρόνο? Κοιτάξτε, εγώ χρόνια τώρα δίδασκα στη Σχολή Καλών Τεχνών στο εργαστήριο της Αγιογραφίας και τους δίδασκα αρχαίες τεχνικές από την αρχαία Ελλάδα, από το Βυζάντιο, τις εικόνες και όλα αυτά, τις πραγματικές τεχνικές. Συνειδητοποιώντας κάποια στιγμή ότι όλες αυτές οι μορφές στο Βυζάντιο, ας πούμε, ή η ζωγραφική επάνω στα Αγγεία, δεν περιέχουν το χρόνο, διότι είναι μια ζωγραφική η οποία είναι επίπεδη. Όταν έχουμε κάτι επίπεδο, αναγκαστικά είναι και πιο μεταφυσικό, έρχεται πιο κοντά στο θείο. Όσο το έργο γίνεται πιο κλασικό, πιο αναγεννησιακό θα το έλεγα, πιο φωτογραφικό, πιο όπως το βλέπουμε πραγματικά, και μπαίνει η προοπτική μέσα στον πίνακα και έχουμε πρώτο πλάνο, δεύτερο πλάνο και μέσα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπαίνει ο χρόνος. Ο χρόνος λοιπόν στο έργο το κάνει να χάνει την πνευματική του διάσταση που έχει από το ότι ήταν flat, ήταν πλακάτο το χρώμα. Mm-hmm. Αυτά είναι δύο κόσμοι με τους οποίους παίζω εγώ. Να σκεφτείτε ότι κατά καιρούς έχω κάνει και έχω μερικά έργα που έπαιξα πολύ με την βυζαντινή προοπτική. Δηλαδή μια προοπτική η οποία δεν φεύγει μέσα, απλώς σηκώνεται όρθια. Δηλαδή βάζω ένα τραπέζι με αντικείμενα επάνω και αντί να έχει την προοπτική που δείχνει ότι το τραπέζι κάθονται τα πράγματα επάνω, mm-hmm. εκεί το τραπέζι είναι όρθιο. Παίζω με τις γραμμές του τραπεζιού, παίζω με το γύρο του τραπεζιού, το οποίο είναι πολλές φορές και ας πούμε στραβό. Αλλά δεν είναι στραβό, είναι σωστό. Είναι ένα άλλο σκεπτικό. Mm-hmm. Όχι μόνο παίζετε με τα αντικείμενα, αλλά παίζετε και με τα πρόσωπα και με τις φιγούρες. Πολλές φορές προσθέτετε χέρια και πόδια. Ναι, γιατί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ναι, το κάνω αυτό γιατί υπήρχε μια σειρά πάλι από έργα που έδειχνα τον χρόνο. Δηλαδή έδειχνα από εδώ εκεί. Δηλαδή έδειχνα κάποιον να καπνίζει στο στόμα και μετά κατέβαζε το κεφάλι, το χέρι στα πόδια. Mm-hmm. Είχα λοιπόν ένα χέρι στο στόμα, ένα χέρι να σταυρώνει τα χέρια, ας πούμε, ή να κουμπάει το πόδι της, ας πούμε. Mm-hmm. Και μπαίνανε και τα τρία χέρια. Αυτό ήταν γιατί έδειχνα μια κίνηση πραγματικά επάνω στο έργο. Και μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κινηματογραφικό είναι αυτό. Σαν να σκηνοθετείτε. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη σχολή, ας πούμε, στην Ιταλία μετά τον κυβισμό που βγήκε, που προσπάθησαν να δημιουργήσουν αυτό. Δηλαδή κάνανε φιγούρες με πάρα πολλά πόδια, ένα σκυλάκι να τρέχει με πάρα πολλά πόδια, με την ουρά mm-hmm. να την κουνάει. Ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήταν η εποχή του κινηματογράφου, ήταν η εποχή που ανακάλυψαν μια σειρά από φωτογραφίες και δείξαν ακριβώς την κίνηση των αλόγων και όλα αυτά. Σας αρέσει ο κινηματογράφος? Τρελαίνομαι. Όταν έχω χρόνο βέβαια και μπορώ να πάω. Mm-hmm. Ταινίες που έχουν γράψει σε εσάς? Πάρα πολλές. Θυμάμαι, ήμασταν τυχεροί όταν ήμασταν φοιτητές που υπήρχε ένας κινηματογράφος που λεγόταν το στούντιο. Mm. Και κάνανε αυτοί τότε ολόκληρα αφιερώματα σε κάποιον σκηνοθέτη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν είχα δει όλα τα έργα του Μπέρκμαν. Mm-hmm. Όλα τα έργα του Μπέρκμαν, δηλαδή όλη η σχολή είχε πέσει σήμα και φεύγαμε από το εργαστήριο σχεδόν όλα τα παιδιά από το Μόραλι και πηγαίναμε στο στούντιο να δούμε κάθε φορά ένα καινούριο έργο του Μπέρκμαν. Αυτό ήταν πραγματικά μια μεγάλη δύναμη για τη σκέψη και για το πώς βλέπουν τα πράγματα και αυτοί από εκεί πάνω. Μετά ήταν ο Φελίνι, μετά ήταν ας πούμε διάφοροι Γάλλοι, μετά είχα την ευκαιρία να δω πάρα πολλά έργα στη Γαλλία και στην τηλεόραση και στους κινηματογράφους τους τοπικούς, γιατί εκεί υπάρχουν σινεμά που δείχνουν παλιά έργα συνέχεια και είναι πραγματικά πολύ ωραία. Ο ελληνικός κινηματογράφος? Ο ελληνικός κινηματογράφος μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ. Θυμάμαι ας πούμε το Θίασο του Αγγελόπουλου, τα άλλα δεν μ' αρέσανε πολύ, αλλά ο Θίασος είχε γράψει, ήταν πολύ τσαρουχικός, είχε κάτι ας πούμε, είχε ένα χρώμα, είχε μια... πριν αρχίσουν αυτά τα πλάνα, τα ατελείωτα, τα οποία με τον πραγματικό χρόνο, το οποίο είναι το στυλ του, δεν μπορώ να πω, αλλά πλένα δεν... Σας με κούραζαν? Με κούραζαν. Mm. Ο Μεγαλέξανδρος έφυγα από μέσα. Δεν μου βγάζε αυτό που περίμενα. Θέλετε να υπάρχει μια ροή? Ναι, ήθελα ένα χρόνο λίγο πιο γρήγορο. Δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν είναι αυτό που πραγματικά ήθελα εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Μουσική? Ποια μουσική σας ξεκουράζει? Η μουσική, ακούω όλες τις μουσικές.
Όταν ζωγραφίζω δηλαδή, πρώτα ανοίγω τη μουσική και μετά τα φώτα. Ακούω πάρα πολύ κλασική μουσική. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί κρατάω έτσι μια ατμόσφαιρα μέσα στο εργαστήριο. Μετά, βέβαια, είχα την τύχη να είμαι φίλος με τον Μάνο του Χατζηδάκη από το Μαγεμένο Αυλό, όλη η παρέα τότε. Ο Μάνος, βέβαια. Είστε ευλογημένος. Ναι, ας πούμε. Είστε ευλογημένος. Ναι. Είχα την τύχη να είμαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να περάσω και να μάθουμε τόσα πράγματα. Ως πιτσιρικάδες εμείς τότε. Και ίσως είναι αυτό που λείπει τώρα. Δηλαδή, βλέπω τα παιδιά στη σχολή και τους βλέπεις όταν συζητάς για άλλα πράγματα πέρα από το φαΐ, τον ύπνο και τα πρακτικά. Και ξεκινάει μια κουβέντα λίγο πιο πνευματική γύρω από τη δουλειά, γύρω από τα πράγματα, γύρω από την τέχνη που μας απασχολεί. Βλέπεις πως κολλάνε τα παιδιά, κολλάνε. Θέλουν να ξέρουν τι γίνεται σε πράγματα τα οποία δεν φαίνονται, είναι ας πούμε της σκέψης και του λόγου, ξέρεις. Αυτό το είχαμε εμείς τότε. Ήταν ο Γιάννης ο Τσαρούχης, ήταν ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας δώσανε απίθανα πράγματα. Υπάρχουν όμως και τότε με τον Μάνο Χατζηδάκη, νομίζω ότι ως Έλληνες δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε, να εκτιμήσουμε σωστά τους ανθρώπους όταν βρίσκονται στη ζωή. Δεν ξέρω, διαφωνείτε? Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ποτέ στην έκθεσή σας σχολίασα με κάποια κυρία που επίσης ζωγραφίζει, αλλά είναι ερασιτέχνης, το γεγονός ότι ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δεχτεί τεράστια επίθεση από την Αυριανή. Τη θυμάστε την εφημερίδα που λέγανε, τον ειρωνεύονταν για ένα πράγμα το οποίο ο Μάνος ποτέ δεν χρησιμοποίησε. Δηλαδή, ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ας πούμε, την περασμένη Παρασκευή, Σάββατο, πότε ήταν, κάνανε οι ομοφιλόφιλοι τη δική τους πορεία. Ο Χατζηδάκης υπήρξε ομοφιλόφιλος, αλλά ποτέ δεν το σήκωσε σημαία για να πει κάτι άλλο. Δεν το φαντάζομαι αυτό, ότι ένας άνθρωπος εκείνου του Βεληνικούς θα έμπαινε σε τόσο τέτοιο επίπεδο για να αποδείξει το αυτονόητο ή αυτό που μπορεί να συμβαίνει στη ζωή. Όμως τότε δεν τον εκτιμήσαμε το Μάνο. Δηλαδή τον μειονεύτηκαν. Γι' αυτό λέω. Τελικά είναι. Τους βλέπανε περίεργα. Τα κάνανε όλοι από πίσω και από την άλλη μεριά είχαν το πρόσωπό τους καθαρό και ψεύτικο. Τουλάχιστον ο Μάνος ποτέ δεν είπε ψέματα, ούτε ο Τσαρούχης. Και έχουμε τέτοιες ιστορίες πάρα πολλές. Θυμάμαι τον Μάνο που έλεγε ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Όταν δεν ήταν ερωτευμένος με ένα αγόρι, έλεγε: δεν έχω μύθο. Δεν έχω μύθο, ναι. Δεν έχω μύθο. Και έψαχνε πάντα να βρει κάτι. Όχι αναγκαστικά ερωτικό, σεξουαλικό, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ήταν μεγάλος άνθρωπος πια και τα λοιπά, αλλά του άρεσε η ιδέα του ότι υπήρχε ένα αγόρι. Δηλαδή η τέχνη όταν την κάνουμε, δεν την κάνουμε για τον εαυτό μας. Είναι, δηλαδή αν αύριο πεθάνουν όλοι και είμαι μόνος μου, δεν πρόκειται να ζωγραφίζω εγώ. Η τέχνη είναι επικοινωνία και στην αρχή είναι επικοινωνία με τον άνθρωπο που αγαπάς. Ο εραστής και ο ερώμενος που μας είχε μάθει από τότε ο Μάνος, που τα είχαμε διαβάσει στον Πλάτωνα στο συμπόσιο, είναι αυτό το πράγμα. Ότι θυσιάζομαι για σένα που αγαπώ και κάνω ό,τι μπορώ για να σου δείξω την αγάπη μου μέσα από το έργο μου. Η Ελλάδα δεν είναι υποκριτική, κύριε Σάμια, αυτή τη στιγμή που θυμάται το Μάνο για τα 10, 15, 20 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή, ενώ όταν ήταν εν ζωή δεν τον είχε στην κορυφή των πνευματικών ανθρώπων. Και ένας Μάνος που ήταν κοινωνός. Δεν ήταν κλεισμένος μέσα σε... Εξαρτάται από τους ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι που τον είχαμε πάντα εκεί πάνω. Καλά, εσείς τον είχατε γιατί... Όχι μόνο εγώ. Δηλαδή πολλοί, πάρα πολλοί κόσμοι, και τον είχε αγαπήσει πάρα πολύ για τη μουσική του πιο πολύ, έτσι. Αλλά και για τις ιδέες του. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που δεν σήκωνε ψέματα και ιστορίες. Ήταν καθαρός. Θαραλέος. Και θαραλέος. Πιο άντρας από τους άντρες. Αυτό. Για να καταλάβεις. Λέει. Αυτό στάση ζωής, έτσι. Το έλεγε ο Μάνος για τον Τζαρούχη. Και έλεγε, ο Γιάννης είναι σε πολλές δύσκολες στιγμές, έχει φερθεί πιο αντρικά από τους άντρες οι οποίοι τα μαζεύουν και φεύγουν από τη θέση τους για να μην έχουν, ας πούμε, κάποιο, να μην πάρουν ένα ρίσκο, παραδείγματος χάρη. Όχι, νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος καταπληκτικός, δηλαδή... Πάντα όμως έτσι δεν γίνεται. Στην Ελλάδα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει, ο Γιόλας ας πούμε. Αυτός ήταν από τους ανθρώπους που έβγαλε τον Warhol, έδειξε τον Magritte, έκανε ένα σωρό εκθέσεις, τον Κουνέλη, όλο το Arte Povere. Ήταν από τα χέρια του Γιόλα όλη αυτή η ιστορία. Όχι μόνο δεν έκανε ένα πολύ ωραίο χώρο στην Αγία Παρασκευή για να γίνει μουσείο, το κατατρόπωσαν, το κλέψανε, το εξαφάνισαν. Και όλα αυτά γιατί, για να φανεί τι, ότι επειδή ήταν αδερφοί, επειδή ήταν, δηλαδή καταλαβαίνεις σου λέω. Δηλαδή αντί να κοιτάμε την πραγματικότητα και το έργο ενός ανθρώπου, που πρέπει αυτό να κοιτάμε,
κοιτάζανε, γιατί φορούσε μια γούνα ή τα παπούτσια του είχαν πάνω εγγράφες, ας πούμε, γιατί κάπως. Την εγκεντρικότητα που δεν μπορούν να καταπιούν εύκολα. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή έτσι ήταν αυτό. Υποκριτική η κοινωνία μας, κύριε Σάμια. Μόνο. Γι' αυτό τα βγάλατε εσείς όλα, κάνατε τα γυμνά, θαυμάσια γυμνά σας έργα στη. Η αλήθεια είναι γυμνή, αγαπητοί μου. Η αλήθεια είναι γυμνή. Και όχι αναγκαστικά μόνο ερωτική. Βέβαια, έχω μια σειρά από έργα που είναι ο ζωγράφος και το μοντέλο. Διότι από τα χρόνια που έχω δει ζωγραφική και έχω κάνει, έβλεπα ότι τα σπουδαία έργα τέχνης που άλλαξαν την εποχή τους ήταν πάντα αυτά που ο ζωγράφος τον ένιωθε ότι ήταν ερωτευμένος με το μοντέλο του. Δηλαδή ένιωθες ότι το ίδιο η σχέση του, αυτή η αγάπη του με αυτό το άτομο, τον πήγαινε κάπου αλλού. Ας πούμε, έχω ζωγραφίσει τον Τιτσιάνο την ώρα που ζωγραφίζει την πρώτη Αφροδίτη, μια μεγάλη παραγγελία των Μεδίκων, όπου ήταν το σκάνδαλο της εποχής, βέβαια, διότι την έχει γυμνή να κουμπάει το εδίο της. Και αυτός ο άνθρωπος τον έχω ζωγραφίσει την ώρα που το ζωγραφίζει και έχω έναν άλλο πίνακα που την έχει αγκαλιά σε, σε μια καρέκλα επάνω. Δεν ξέρω αν κάνανε έρωτα, αλλά ήταν σίγουρα υπήρχε αυτή η σχέση. Έχω έναν άλλο πίνακα που δεν τον έχω φέρει γιατί τον έχω χαρίσει στην Κρήτη στο πέρσι που κάναμε μια πολύ μεγάλη έκθεση στα Χανιά, που είναι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Έρχεται η γυναίκα που έκανε και ένα παιδί μαζί στο ατελιέ του, της φυλάει το χέρι και δεν υπάρχει κάτι το. Αλλά νιώθει τον έρωτα. Και πίσω ακριβώς υπάρχει αυτός ο θαυμάσιος πίνακας του Γκρέκο, το Εσπόλιο, που τον έχουν πιάσει με ένα κόκκινο ύφασμα και τον πάνε στο Σταυρό. Αυτό το έργο έχει έρωτα μέσα. Mm-hmm. Έχει πάθος, έχει ένταση. Δεν βγαίνει ένα τέτοιο πίνακας. Μετά ζωγράφισα. Αυτός ήταν μαθητής του Τιτσιάνο, έτσι. Έχω πάρει τη σειρά. Μετά, ας πούμε, μαθητής του Γκρέκο ήταν ο Πικάσο. Mm-hmm. Και έλεγε ο Πικάσο, ο πατέρας μου είναι ο Γκρέκο και η μάνα μου ο Σεζάν. Mm-hmm. Από αυτούς επηρεάστηκε πραγματικά και το βλέπεις καθαρά, δηλαδή, στο σχέδιό του και το πώς προχώρησε τη δουλειά του. Τον ζωγράφισα αυτόν, του έχω δύο έργα πάρα πολύ ωραία πιασμένα. Το 1905 που γυρίζει από την Ισπανία στο Παρίσι, που έχασε το φίλο του και ήταν όλη αυτή η μπλε περίοδο, η γαλάζια που λέμε, και φτάνει στο Παρίσι που είναι ερωτευμένος με μια κοπέλα από το τσίρκο και κάνει όλη τη ροζ περίοδο. Δηλαδή είναι αυτό το άνοιγμα το ερωτικό μετά από τη μαυρίλα του που έχασε το φίλο του κτλ. Που από δικά του έργα έχω κάνει μια σύνθεση από δικές του ιστορίες, από δικά του έργα της εποχής. Και μετά έχω και ένα έργο δικό μου, ας πούμε, πως εγώ έχω επηρεαστεί παραδείγματος χάρη από τον Πικάσο αρκετά και έτσι έχω και ένα έργο που είμαι, ας πούμε, εγώ με κάποιο μοντέλο. Ντυμένο όμως δεν είναι. Τι θα χαρίσετε στο Δημορόδο, εδώ στον Ιστορίδιο, μας είχατε πει προθέσει τα εγγένεια. Ναι, και το ψάξα και βρήκα ένα, γιατί θέλω, επειδή έβλεπα στο μουσείο πάρα πολλές Αφροδίτες, υπάρχει μια παράδοση με τις Αφροδίτες εδώ, οι Αφροδίτες της Ρόδου. Υπάρχει μια ολόκληρη αίθουσα με μικρά γλυπτά από Αφροδίτες. Σκέφτηκα να σας κάνω ένα έργο που έχει Αφροδίτες. Και υπάρχει ένα σύγχρονο κορίτσι με ωραία μαλλιά και μέσα το σύγχρονο κορίτσι προβάλλεται η Αφροδίτη. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση του τώρα και του τότε. Νομίζω ότι μου έρχεται στο μυαλό ποιο είναι. Είναι ένα έργο στο βάθος αριστερά, με άλλα δύο από πάνω. Ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να είναι ένα μέτρο, ένα 20, κάτι τέτοιο. Ναι. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ ωραία αυτό. Το ανακοινώνουμε για πρώτη φορά γιατί με ρωτήσανε, δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αυτές τις μέρες το σκέφτηκα και νομίζω ότι αυτό πάει καλά γιατί είναι η Αφροδίτη της Ρόδου. Η Αφροδίτη της Ρόδου. Θα το ονομάσουμε έτσι δηλαδή, η Αφροδίτη της Ρόδου. Του Παύλου Σάμιου. Του Παύλου Σάμιου ακριβώς. Τι ωραία. Νιώθετε ότι έχετε πάρει την δικαίωση, έχετε λάβει τη δικαίωση από τον εαυτό σας? Είμαι σίγουρη ότι την έχετε λάβει, διότι είσαστε δοσμένος αυτό. Από την πολιτεία. Δικαίωση, τι εννοεί τη δικαίωση? Την ικανοποίηση ότι έχουν εκτιμήσει τη δουλειά σας η πολιτεία. Έχει κοινωνηθεί το έργο σας. Δεν το σκέφτομαι αυτό, αγαπητέ μου. Δεν το σκέφτομαι πραγματικά. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ την ώρα που ζωγραφίζω να βγαίνει αυτό που θέλω. Εάν δεν βγαίνει, είμαι ανικανοποίητος. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος, μπορώ να σου πω. Και όταν βγήκε μετά, δεν το σκέφτεσαι πια. Έφυγε. Είναι σαν ένα παιδί που περπατάει, φεύγει. Τώρα η ικανοποίηση του να μου κάνουν αυτό. Έχω ικανοποιηθεί πάρα πολύ. Ξέρεις, ξεκίνησα από το τίποτα
Και έχω πετύχει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Οπότε λέω, δηλαδή τα όνειρά μου λίγο πολύ τα έχω καταφέρει. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχω καινούρια όνειρα. Ετοιμάζω τώρα μια πολύ μεγάλη έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο, η οποία δεν έχει να κάνει τίποτα με όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε εδώ πέρα. Είναι άλλη ιδέα. Τελείως διαφορετική. Δεν θα σας πω. Όχι, είναι surprise. Θα τη δούμε ζωντανά το τρίμηνο αυτό στο Βυζαντινό Μουσείο. Μετά κάνω μια μελέτη για το πώς οι αρχαίοι ζωγράφιζαν. Την κάνω χρόνια αυτή τη μελέτη. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα, από τότε που ήμουν στη σχολή και πριν. Έχω πάρει τη ζωοφόρο του Παρθενώνα και αρχίζω και τη ζωγραφίζω σε μεγάλα κομμάτια, μεγάλους μουσαμάδες δηλαδή, όπου τους βάζω το χρώμα τους. Διότι δεν έχουμε την αίσθηση για το πώς ήταν αυτά. Αυτά τα έργα, τον 5ο αιώνα που ήταν ζωγραφισμένα με χρώμα, επηρέασαν όλη τη ζωγραφική και όλες τις τοιχογραφίες, ακόμα και της Πομπίας, ακόμα και στον 1ο αιώνα π.Χ. Μέχρι τότε έφτασε. Διότι άμα δείτε την αρχαία ζωγραφική, δεν κάνανε μια ζωγραφική με μια προοπτική όπως την κάνανε οι αναγεννησιακοί που νομίζαν ότι ήταν έτσι. Η προοπτική των αρχαίων, στην Πομπία παραδείγματος χάρη που έχουμε πάρα πολλά, είναι μια ζωγραφική του ανάγλυφου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει το ολόγλυφο μέσα, ούτε μια προοπτική η οποία έχει φυγή. Ας πούμε, ξέρεις, η φυγή του... έχει κάποιες φυγές, αλλά μπορείς να πει να χρησιμοποιούν 2-3, ας πούμε, γιατί δεν τους ένοιαζε να είναι πρώτο πλάνο, δεύτερο πλάνο, τρίτο πλάνο. Έπρεπε να βάλουν αυτά που έπρεπε. Αυτό λοιπόν. Καταρχήν βρήκα πώς το ζωγράφι, τι χρώματα χρησιμοποίησαν, το υλικό τους. Αυτό λοιπόν είναι μια μελέτη. Ποιες ήταν οι πηγές σας? Είναι μια μελέτη η οποία μπορεί να υποθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Θα δούμε τώρα. Το δουλεύω ακόμα. Είναι μια δουλειά που θα κρατήσει καιρό, γιατί δεν είναι εύκολη δουλειά. Εμείς θα σας κρατήσουμε εδώ, αφού θα πάμε τώρα σε σύντομη διακοπή. Διαφημιστικά μηνύματα. Ναι, μέχρι και τη μία, λοιπόν, κύριε Σάμιο, θα είμαστε εδώ. Είμαστε με τον ζωγράφο Παύλο Σάμιο, ο οποίος εκθέτει την τελευταία του δουλειά ή μάλλον τρεις διαφορετικές ενότητες σε έναν μεγάλο χώρο, και 66 έργα βρίσκονται στη νέα τέργα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Πάμε εμείς σε σύντομη διακοπή, διαφημιστικά μηνύματα εδώ στον Παλμό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Πάντοτε κοντά μας, δροσουλίτες και λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, τέχνη και αυτό. Η τέχνη του να κάθεσαι κάπου και να περνάς όμορφα. Αλήθεια, μέσα ή έξω στους χώρους, κύριε Σάμια? Εξαρτάται. Και από τα δύο καλά είναι. Και μέσα και έξω. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Λοιπόν, διακοπή και επιστρέφουμε. Φρεσκοψημένος καφές. Γλυκά που σκανδαλίζουν. Αυτό είναι το Ακτέον. 24 ώρες καφές, σφολιατοειδή και γλυκίσματα. Τα απολαμβάνετε στο χώρο του Ακτέων ή τα παίρνετε σπίτι σας, σε τιμές που θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Ακτέων. Σκηνοθετεί τα γευστικότερα διαλύματα της ημέρας. Τηλέφωνο 29-282. Στο κέντρο δικύκλου MotoMike έχετε πρόσβαση σε ένα από